Για τις παραγωγές, μήλο, κερασιών, καστάνων και των άλλων προϊόντων που έχουμε δώσει στο ελληνικό τάκι. Για μια ακόμη φορά δεν είναι ένα φροντερό παρόν στην κινητοποίηση που διοργανώνει τα Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχουν τα περιθώρια και υπάρχουν μεγαλύτερη καθόλου και υπάρχουν τα περιθώρια να υπάρξει και άλλη ενίσχυση. Ταυτόχρονα να δοθεί ενίσχυση και στα κεράσια και στα άλλα προϊόντα της περιοχής που είχαν δεσμευτεί ότι τους άλλους ήταν ενισχύσουν όπως τα ροδάκια, όπως τα κάστανα και βεβαίως να υπάρξει η δυνατότητα να παραμείνει συνδεμένη στα μήλα. Να βρουν έναν τρόπο γιατί είναι μια απώλεια 235 ευρώ το στρέμμα στην επόμενη πενταετία. Παρόλα αυτά, το μήνυμα που σίγουρα στέλνει η Αγία, η κινητοποίηση της Αγίας, όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη διάσπαση στις μονοπαραγωγικές περιοχές είναι ότι με τους αγώνες μας και τη μαζική συμμετοχή μας, όταν το πιστέψουμε και ενωθούμε όλοι πάνω σε αυτά τα αιτήματα, μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα να στρεμώξουμε και να πιέσουμε τις κυβερνήσεις και να είναι πολύ πιο φιλικές απέναντι μας μετά, εισαγωγικά του φιλικού.